Οι αρχές των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 εναντίον των αμερικανικών F-35 και F-22 έχουν γίνει γνωστές. Οι ειδικοί αναγνώρισαν για πρώτη φορά την ανωτερότητα των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 εναντί των μαχητών χαμηλής παρατηρησιμότητας συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών F-35, F-22 και αποκάλυψαν επίσης λεπτομέρειες για το πώς το ρωσικό S-400 ανοιχνεύει μικρούς στόχους ραντάρ. Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες, τα ραντάρ των ρωσικών συγκροτημάτων S-400 χρησιμοποιούν ειδικές σειρές κυμάτων, οι οποίες καθιστούν δυνατή την παράκαψη της προστασίας απόκρυψης. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το εύρος ανίχνευσης δεν υπερβαίνει τα 300 χιλιόμετρα. Για να συλλάβει αόρατους στόχους, το S-400 είναι εξοπλισμένο με δύο ραντάρ, VHF και UHF. Ο επαναλήψης αυτών των δύο σταθμών είναι ένα παθητικό ραντάρ με εύρος ανίχνευσης στόχου ως 700 χιλιόμετρα. Το σήμα του μυστικού αεροσκάφους που ανιχνεύεται από αυτά τα παθητικά ραντάρ από πολύ μεγάλη απόσταση μεταδίδεται στο ραντάρ UHF Protivnik G. Ένα χαρακτηριστικό αυτού του σταθμού ραντάρ είναι η παρουσία ψηφιακής κεραίας 5,5 επί 7 μέτρα. Μαζί με αυτό, ο σταθμός Protivnik G είναι εξοπλισμένος με ισχυρούς υπολογιστές, επομένως τα στοιχεία του αεροσκάφους SELF μεταδίδονται στους σταθμούς ελέγχου του S-400 πυραυλικά συστήματα άμυνας και επίσης μεταδίδει ένα σήμα στα ραντάρ ελέγχου του εύρους εκατοστών του συστήματος S-400. Αναφέρει η δημοσίευση στην Soha News China της Κίνας. Έτσι, οι προσπάθειες του Αμερικανικού στρατού να πλησιάσουν ήσυχα τα ρωσικά ραντάρ και να τους εντοπίσουν χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους είναι εντελώς αναποτελεσματικές, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση επαναληπτών, η ζώνη ανίχνευσης των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 θα αυξηθεί σημαντικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκδόσεις εξαγωγής συστήματος άμυνας S-400 δεν διαθέτουν πρόσθετα ραντάρ και επαναλήπτη και ως εκ τούτου ανιχνεύουν στόχους σε πολύ μικρότερες αποστάσεις, αλλά ταυτόχρονα παραμένουν επίσης αρκετά αποτελεσματικοί. Αυτά και στο Via Pro News, περιληπτικά τα F-35 ενσωματώνουν χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας που το κάνουν δύσκολο να εντοπιστεί από αντίπαλα αεροσκάφη ή ραντάρ, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα του αντιπάλου να επιτεθεί ή να αμυνθεί αποτελεσματικά. Διαθέτει εσωτερικές αποθήκες οπλισμού προκειμένου να μην προσμετράται το ίχνος ραντάρ του οπλισμού στο συνολικό ίχνος του αεροσκάφους. Βέβαια, το F-35 δύναται να φέρει οπλισμό και εξωτερικά, θυσιάζοντας έτσι ως ένα βαθμό τη χαμηλή του παρατηρησιμότητα. Τα συστήματα πυραυλών S-400 οργανώνονται γύρω από το σύστημα διαχείρισης 30K6E, το οποίο μπορεί να συντονίσει 8 τμήματα, τάγματα. Το 55K6E είναι ένα κέντρο εντολών και ελέγχου που βασίζεται στο Ural 5323-01. Το 91NI6E είναι ένα πανοραμικό σύστημα ανίχνευσης ραντάρ με βέλη 600 χιλιόμετρων, 370 μίλια και προστασία του παρεμβολή και είναι τοποθετημένο σε MZKT-7930. 6 τάγματα των πυροβολικών συστημάτων επιφανείας αέρος 98ZH6E, έναν εξάρτητο σύστημα μάχης, μπορούν να παρακολουθούν μόνο 6 στόχους από μόνα τους, με 2 επιπλέον τάγματα αν βρίσκονται σε απόσταση 40 χιλιόμετρων, 25 μίλια δηλαδή. Το 92NI6E ή 92NI2E είναι ένα πολυλειτουργικό ραντάρ με εύρος 400 χιλιόμετρων, 250 μίλια, το οποίο μπορεί να εντοπίσει 100 στόχους. Σύμφωνα με την ρωσική κυβέρνηση, το S-400 χρησιμοποιεί έναν ενεργό ηλεκτρονικά σαρωμένο πίνακα.